Και πρώτη μας συνταγή για σήμερα είναι χοιρινό ψητό στο φούρνο με σάλτσα μουστάρδας. Και όταν λέω σάλτσα μουστάρδας, δεν είναι απλά μουστάρδα με 2-3 υλικά που ανακατεύουμε και θα σερβίρουμε το χοιρινό. Θα κάνουμε μια σωστή, ακριβώς όπως πρέπει, σάλτσα μουστάρδα στο τηγάνι. Θα σας δείξω ακριβώς τον τρόπο, οπότε πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Για το χοιρινό με σάλτσα μουστάρδας θα χρειαστούμε. Για το χοιρινό, 2,5 κιλά χοιρινό καρέ, ξύσμα από 2 λεμόνια, 4 σκελίδες σκόρδο, μία πρέζα μπούκοβο, 5 γαρίφαλα ολόκληρα, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 30 γραμμάρια αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα, μία κουταλιά της σούπας βούτυρο, 1 κρεμμύδι, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι, 3 με 4 κλονάρια δενδρολίβανο, 1 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι σε κόκκους, 2 φύλλα δάφνης, 100 γραμμάρια κρασί λευκό, 1 κύβο κότας, 300 γραμμάρια νερό, 1 κουταλιά της σούπας κρέμα βαλσάμικο, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα ντιζόν και 50 γραμμάρια αγκουράκι τουρσί. Για το σερβίρισμα, 500 γραμμάρια πατάτες βρασμένες, 3 καρότα βρασμένα, 200 γραμμάρια αρακά βρασμένο, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Πρώτη μας κίνηση είναι να βγάλουμε το χοιρινό από το ψυγείο. Έχω πάρει ολόκληρη την μπριζόλα, όπως βλέπετε, μαζί με το κόκαλο και απαραίτητο να πείτε στο χασάπι σας να κρατήσει και το δέρμα πάνω στην μπριζόλα, εδώ, οπωσδήποτε, γιατί το δέρμα θα γίνει τραγανό, θα είναι πεντανόστιμο και λειτουργεί σαν αλουμινόχαρτο πάνω στο κρέας, ουσιαστικά το σφραγίζει, το κάνει πιο ζουμερό, πιο ιδιαίτερο και δεν το αφυδατώνει. Δεν ξέρω γιατί, αλλά στην Ελλάδα το αφαιρούνε. Εγώ πάντα μα πάντα το παίρνω με το δέρμα. Λοιπόν, θέλουμε μία λαδόκολα ή δύο λαδόκολες. Θα βάλω δύο λαδόκολες. Δεν θα τις συγκουνευτούμε γιατί είναι μεγάλο κομμάτι κρέατος. Οπότε, αφήνω τις λαδόκολες στην άκρη και πάμε να ετοιμάσουμε το κρεατάκι μας. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε και χαράζουμε το κρέας από πάνω. Απλά χαράζουμε, ίσα ίσα, χαράξτε εδώ πέρα με τη μύτη προς τα κάτω. Εδώ. Μίτσο, έχω κάνει κάτι δύσκολο. Όχι. Τέλεια. Λοιπόν, τελειώσαμε το κρεατάκι μας, οπότε πάμε να το μαριναρούμε. Πάνω εδώ, στη λαδόκολα. Έλα εδώ. Και θέλω ξύσμα από 2 λεμόνια. Για όσους νομίζουν ότι το λεμόνι πικρίζει το φαγητό, γιατί το έχω ακούσει αυτό. Πικρίζει άμα βάλουμε το λευκό μέρος από το λεμόνι. Οπότε, άμα βάλετε μόνο το κίτρινο μέρος από το λεμόνι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θέλω σκόρδο και τα λέω θέλω σκόρδο, θέλω αρκετό. 4 σκελίδες σκόρδο, μην φοβάστε, θα ψηθεί 3,5-4 ώρες το χοιρινό μέσα στο φούρνο. Οπότε το σκόρδο θα διαλυθεί. Πάει και το σκόρδο από πάνω. Εδώ. Λίγο μπουκοβό. Λίγα γαριφαλάκια. Εδώ θα μυρίσουν πάρα πολύ ωραία και βέβαια αλάτι, πιπέρι και λάδι. Μην το λυπηθείτε. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αρχή για να βγάλει τα λιπαρά το χοιρινό. Και βέβαια, εδώ πέρα, στο αλάτι και στο πιπέρι δεν θέλω να λυπηθείτε καθόλου. Βάλτε αρκετό. Έχουμε 2-2,5 κιλά κρέας, οπότε περίπου πρέπει να υπολογίζουμε κοντά στα 40 γραμμάρια, 35 αλάτι. Οπότε μην το λυπηθείτε. Βάλτε αλάτι. Και επειδή το αλάτι πιάνει δύσκολα εδώ, ρίξτε και στα πλάγια εδώ και εδώ. Τέλεια, τέλεια. Τώρα ξέρω ότι θα λένε, μα πόσο αλάτι βάζει αυτός ο άνθρωπος, πρέπει να βάλει λίγο λιγότερο. Λοιπόν, πάρτε σκόρδο, μπούκοβο, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, αλείψτε το κρέας. Κοιτάξτε πόσα απλή μαρινάδα που έχουμε κάνει. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Αυτά είναι αρκετά για να κάνουμε πεντανόστιμο το κρέας μας και... Κλείστε καλά και μόλις κλείσετε με τη λαδόκολα, ήρθε η ώρα για το αλουμινόχαρτο, βλέπετε. Το κάνω πάρα πολύ απλά. Και εδώ, και εδώ. Μια χαρά. Εδώ, και εδώ. Πολύ ωραία. Τώρα, πολύ σημαντικό είναι να ψήσουμε το κρέας μας πάνω στη σχάρα. Κοιτάξτε. Σε περίπτωση που το κρέας ακουμπάει πάνω σε ταψί, όλο το κομμάτι που ακουμπάει πάνω σε ταψί θα καεί μέσα στο φούρνο. Θέλουμε πάντα να ακουμπάει πάνω σε σχάρα, να περνάει ο αέρας και να ψηθεί ομοιόμορφο το κρέας μας. Τώρα, πόση ώρα θα ψηθεί? 3 ώρες με λαδόκολα αλουμινόχαρτο, 1 ώρα
Περίπου χωρίς λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Άρα, πάει στο φούρνο, ραντεβού πίσω σε 4 ώρες για να σερβίρουμε με την υπέροχη σάλτσα. Γιατί ουσιαστικά αυτή η συνταγή μας είναι η σάλτσα. Το χοιρινό είναι εύκολο. Μπορείτε να βάλετε είτε μπριζόλες στο τηγάνι ή οτιδήποτε θέλετε. Η βασική μας συνταγή σήμερα είναι η σάλτσα μουστάρδας που θα ετοιμάσουμε. Η παράδοση του ψητού χοιρινού ως κλασικό κυριακάτικο γεύμα υπολογίζεται πως ξεκίνησε από την Αγγλία στα τέλη του 1700 κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης σαν γαστρονομική συνήθεια μετά από την Εκκλησία. Το χοιρινό μας είναι σχεδόν έτοιμο, οπότε πάμε να ετοιμάσουμε τη σάλτσα που σας έλεγα. Θέλουμε ένα τηγάνι πάνω στη φωτιά και θα ξεκινήσουμε πρώτα με το κρεμμύδι μας. Θέλουμε ένα κρεμμύδι χοντροκομμένο. Δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψετε. Εδώ. Και μαζί με λίγο βουτυράκι θα πάει στη φωτιά. Θα βάλω βούτυρο στη συνταγή γιατί ταιριάζει περισσότερο με το κρέας μου. Όχι πολύ, λίγο βουτυράκι θέλουμε. Μαζί με το κρεμμύδι. Και τα αρωματικά μας. Λίγο θυμάρι, λίγο δενδρολίβανο. Εδώ μας αρέσει. Θέλουμε να μυρίσει το φαγητό μας. Βάζουμε θυμάρι και δεντρολίμωνο γιατί αυτά τα μυρωδικά δεν καίγονται. Βγάζουν άρωμα καθώς ψήνονται. Άμα βάζαμε δυόσμο, βασιλικό και όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα ρίξουμε στο τέλος και όχι στην αρχή. Οπότε, ανακατεύουμε εδώ και θα ρίξω μέσα και λίγους κόκκους πιπέρι. Και δύο φιλαράκια δάφνης, θα βάλουμε και αυτά μέσα. Και ανακατεύουμε. Κοιτάξτε εδώ, καραμέλωσε κατευθείαν το κρεμμύδι. Το βούτυρο, να ξέρετε, καραμελώνει πιο γρήγορα το κρεμμύδι από στο λάδι. Και μας δίνει έτσι πολύ ιδιαίτερη γεύση και το χρειαζόμαστε εδώ πέρα. Τώρα, ήρθε η ώρα να ντεγκλασάρουμε το τηγάνι μας, ουσιαστικά να το σβήσουμε και αυτό που θα κάνουμε είναι να ρίξουμε λευκό κρασάκι. Ρίχνουμε το λευκό κρασί μέσα, εδώ, ανακατεύουμε και επειδή θέλουμε να ετοιμάσουμε μία γρήγορη σάλτσα, θα ρίξουμε μέσα έναν ζωμό κοτόπουλο ή μοσχάρι, μπορείτε να βάλετε ό,τι ζωμό θέλετε, νεράκι. Οπότε ουσιαστικά το νερό μαζί με τον κύβο από το κοτόπουλο έγινε ζωμός και λίγο κρέμα βαλσάμικο. Πολύ λίγο. Τώρα, ανακατεύουμε. Και σε περίπτωση που πάμε να ρίξουμε τη μουστάρδα μέσα στο μείγμα μας εδώ πέρα, αυτό που θα γίνει είναι η μουστάρδα να κάνει μικρούς κόκκους και τελικά να μην δέσει ποτέ το μείγμα μας. Οπότε τι θέλουμε, έτσι όπως βράζει το μείγμα μας, να το ρίξουμε σιγά σιγά μέσα στη μουστάρδα και να ανακατεύουμε το μείγμα μέσα στη μουστάρδα και στο τέλος να το ξαναρίξουμε από πίσω. Το καταλάβατε. Οπότε, θέλω ένα σύρμα και έτσι όπως είναι και αυτό το μείγμα, εδώ, θα ρίξω λίγο από το μείγμα μέσα, θα ανακατέψω, λίγο ακόμα, θα ανακατέψω, έφυγε και λίγο έξω, δεν πειράζει. Και έτσι όπως είναι, πάλι πίσω στη φωτιά και θα ρίξω όλο το μείγμα της μουστάρδας μέσα στη σάλτσα μου. Τώρα έτσι με αυτόν τον τρόπο η σάλτσα μου θα ομογενοποιηθεί, θα γίνει ωραία. Και τώρα πρέπει να αφήσουμε τη σάλτσα μας 2-3 λεπτάκια να βράσει, να πέσει και να δέσει. Το χοιρινό μου είναι έτοιμο, θα το βγάλω από το φούρνο και θέλω να δείτε πόσο ωραίο που έχει γίνει. Και... αλλά κοιτάξτε εδώ. Όλαλα. Οπότε, αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Η σάλτσα μου έχει πήξει, οπότε θα τη σβήσω. Εδώ. Όση ώρα παίρνει να κρυώσει λίγο η σάλτσα, πάμε να κόψουμε τις μπριζόλες μας και να σας δείξω πόσο υπέροχες έχουν γίνει. Πάρε το μαχαίρι, δίπλα από το κόκαλο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ καυτό. Εσείς θα περιμένετε 10-15 λεπτάκια να το κόψετε. Καίει. Αλλά δεν πειράζει. Το έχω. Και ναι, τα κατάφερα. Και τώρα ήρθε η ώρα επιτέλους να σερβίρουμε. Όπως καταλαβαίνετε, έχει λιπαρά η μπριζόλα μας, οπότε ήθελα να κάνω κάτι light για γαρνιτούρα. Απλά λίγες πατάτες, καρότα, βραστά και λίγο αρακά, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Και τελειώνουμε σε ένα λεπτό. Έχει τελειώσει το φαγητό μας. Το δύσκολο κομμάτι ήτανε απλά η σάλτσα, γιατί νομίζω να βάλετε το χοιρινό μέσα στο φούρνο ήταν πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Και τι έχω εδώ, έχω αγκουράκι τουρσί. Τώρα θα μου πείτε, τι κάνει ο τύπος, δεν κολλάει το αγκουράκι τουρσί με όλα τα υπόλοιπα.
Θα κάνουμε μία σάλτσα τύπου σαρκουτιέ, οπότε θέλουμε και αγκουράκι τουρσί. Λεπτές, λεπτές φετούλες στο αγκουράκι, εδώ. Έτσι όπως είναι, βάλτε σε ένα μπολ το αγκουράκι. Και μαζί με το αγκουράκι, τι θα μπει? Η υπέροχη σάλτσα μας μουστάρδας. Εδώ. Πού είναι το σουρωτήρι μου, εδώ. Ρίχνουμε μέσα. Όπως καταλαβαίνετε, η σάλτσα μας είναι γλυκιά από το κρεμμύδι που έχουμε ρίξει, αλλά επίσης είναι και λίγο ξινή, επειδή βάλαμε το κρασί και τη μουστάρδα. Είναι πικάντικη, επειδή βάλαμε μουστάρδα τη ζώνη, μπορείτε να βάλετε απλή μουστάρδα. Και έχει όλα τα αρώματα από τη δάφνη, το δροδρολίβανο και το θυμαράκι. Αυτή η σάλτσα είναι πραγματικά όνειρο. Για να δω, άμα θέλει αλάτι πιπέρι. Ξέρω ότι σας φαίνεται λίγο παράξενο το αγκουράκι τουρσί. Δοκιμάστε το, θα δείτε γιατί το βάζω. Παναγία μου. Είναι ακριβώς η σάλτσα που πηγαίνει με αυτό το χοιρινό. Τώρα, πιατάκι. Η μπριζόλα αυτή σου αρέσει, Μίτσο? Ναι, ναι. Είναι τέλεια, κοίταξε την. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγα λαχανικά. Εδώ, μία πατατούλα κομμένη. Εδώ, λίγο καρότο. Και βέβαια λίγο αρακά. Και έχουμε ένα ολοκληρωμένο πιάτο. Αλλά αυτό το πιάτο θα ήταν στεγνό άμα δεν είχε αυτή την υπέροχη σάλτσα. Έτσι όπως είναι, με το που σερβίρετε, πάρτε και ρίξτε λίγη από τη σάλτσα πάνω στο κρέας και πάνω στα λαχανικά. Θα βάλω και λίγα μυρωδικά από πάνω φρέσκα. Και βουαλά. Κοιτάξτε εδώ. Ένα υπέροχο, υπέροχο πιάτο. Για το χοιρινό με σάλτσα μουστάρδας, χαράζουμε το κρέας από την πλευρά του δέρματος κάθετα και διαγώνια και το μεταφέρουμε πάνω σε μία λαδόκολλα. Βάζουμε το ξύσμα από τα λεμόνια, τα σκόρδα ψιλοκομμένα, το μπούκοβο, τα γαρίφαλα, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια του χοιρινού. Τυλίγουμε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο, τοποθετούμε σε ταψί με σχάρα και ψήνουμε για 3 ώρες. Ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε για επιπλέον 30 με 60 λεπτά. Για τη σάλτσα, βάζουμε το βούτυρο σε τηγάνι σε μέτρια φωτιά και προσθέτουμε το κρεμμύδι σε χοντρά κομμάτια, το θυμάρι, το δεντρολίβανο, το πιπέρι σε κόκκους και τα φύλλα δάφνης. Σοτάρουμε, σβήνουμε με το κρασί, προσθέτουμε τον κύβο κότας, το νερό, την κρέμα βαλσάμικο και ανακατεύουμε. Βάζουμε σε ένα μπολ τη μουστάρδα και προσθέτουμε 1 με 2 κουταλιές από τη σάλτσα, ανακατεύοντας με ένα σύρμα χυρός. Μεταφέρουμε τη σάλτσα της μουστάρδας στο τηγάνι και βράζουμε μέχρι να δέσουν τα υλικά. Ψιλοκόβουμε το αγκουράκι τουρσί και το βάζουμε σε ένα μπολ. Σουρώνουμε τη σάλτσα μέσα στο μπολ με το τουρσί και αφήνουμε στην άκρη. Για το σερβίρισμα, κόβουμε το χοιρινό κατά μήκος του κόκαλου και χωρίζουμε σε μπριζόλες. Σερβίρουμε με βρασμένες πατάτες και καρότα σε κομμάτια, αρακά, τη σάλτσα και ρίγανη. Όσο για την μπριζόλα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας περιγράψω πολύ. Καταλαβαίνετε πόσο μαλακή είναι. Κοιτάξτε εδώ. Πραγματικά είναι βουτυράκι. Το κρέας. Η πετσούλα έχει γίνει τόσο τραγανή. Θα βουτήξω μέσα στη σάλτσα μου. Εδώ. Είναι κάτι μοναδικό. Έχουμε φάει πάρα πολλά χοιρινά στο φούρνο. Αυτό το χοιρινό έχει κάτι ιδιαίτερο. Γιατί όσα μαλακά χοιρινά έχουμε δοκιμάσει στο φούρνο, πάντα μα πάντα είναι λίγο στεγνά. Μαζί με τη σάλτσα είναι ο τέλειος συνδυασμός. Και νομίζω πραγματικά ότι είναι μια συνταγή που πρέπει να ετοιμάσετε όλοι σας.